που σχολιάζετε τις κινήσεις και τις κουβέντες που γίνονται γενικότερα στην πόλη, στα χωριά. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο αυτή την περίοδο, πολλές ζυμώσεις και βλέπουμε για πρώτη φορά ίσως προσπάθειες συγκρότησης συνδυασμών και χωρίς γενικότερα έτσι στηρίξεις από ομάδες. Εντάξει, δεν είναι κακό να υπάρχουν συνδυασμοί χωρίς στηρίξεις και εμείς ουσιαστικά σαν δημοτική κίνηση αυτό προάγουμε. Πρέπει να υπάρχουν, αυτό που έχει σημασία κύριε Πλιάτσου είναι να υπάρχουν ενεργοί πολίτες, ουσιαστικά πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και θέλουν να δώσουν από τον ελεύθερο χρόνο τους ό,τι σημαντικότερο έχουν για να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία για να βρει κάποιες λύσεις. Επομένως, όσο υπάρχουν τέτοιες κινήσεις που πραγματικά έχουν νόημα, φυσικά και είναι ευπρόσδεκτες. Σε κάθε περίπτωση, η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος να ζήσει είναι παρούσα. Θα είναι παρούσα και στις επόμενες εκλογές. Υπάρχουν επαφές με τους ανθρώπους μας. Υπάρχει μια μαγιά από τις προηγούμενες εκλογές. Σίγουρα θα εμπλουτιστεί με νέο κόσμο συνδυασμός. Θα έχουμε ένα άνοιγμα το οποίο είναι απαραίτητο και το ζητάει η κοινωνία. Και αυτό πιστεύω ότι θα φανεί το επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι είναι λιγάκι νωρίς ακόμη. Θα φανεί και στο επόμενο διάστημα όμως κάποιες επαφές που θα γίνουν θα φέρουν τα αποτελέσματα τα κατάλληλα.